όλες αυτές τις μέρες, δηλαδή πιες τώρα, από την Κυριακή το βράδυ και μέχρι σήμερα. Ακούμε γύρω από τις ευρωεκλογές, απόψεις για το που κινείται η Ευρώπη, για το τι σηματοδοτούν, η στροφή προς τα δεξιά, για το αν έχει βρει το καράβι, για όλα αυτά τα πράγματα. Και εγώ νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή τώρα να τα συζητήσουμε με τον Καθήλυνα αρμόδιο. Να μας τα βάλει στη σωστή του σειρά και στη σωστή του βάση και να ξέρουμε αν πρέπει να ανησυχούμε ή δεν πρέπει να ανησυχούμε για αυτό που συνέβη το βράδυ της Κυριακής. Καλωσορίζω τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης φυσικά, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, στην Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κυρία Καρδιωτάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και επιτρέψτε μου και εγώ από τη μεριά μου να συγχαρώ τη Νέα Κρήτη και το Λευτέρη το Συμβουλάκι για το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για αυτή τη σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη. Είμαι η Έλκο και την καταγωγή μου από την Περιάδα, οπότε είμαι διπλά χαρούμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα κύριε Παπαδάκη, η Γαλλία στα βράχια, η Γερμανία προβληματίζει, στο Βέλγιο γίνεται λίγο 5,9%, στην Ελλάδα είμαστε λίγο κάπως, άντε κάπως νομίζω σώζει τα προσχήματα η Πορτογαλία. Τέλος πάντων, πολύ στροφή προς τα δεξιά. Και αυτό για όλους εμάς που θεωρούμε ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Τι σημαίνει ουσιαστικά? Κυρία Καρδιωτάκη, όπως το είπατε και στην αρχή, είναι τέτοιος ο καταιγισμός των γεγονότων. Το γεγονός στην πραγματικότητα είναι ένα, το αποτέλεσμα των εκλογών, των ευρωεκλογών. Αλλά προφανώς κάθε εκλογικό αποτέλεσμα έχει πολλές αναγνώσεις. Όταν είναι όμως τόσο σύνθετο, όπως το είπατε και εσείς, πρέπει να μπει σε μια βάση. Δεν ξέρω αν το βάλω σε σωστή, θα επιχειρήσω να το βάλω σε μια βάση. Έλεγε ο καθηγητής Μεταξάς ότι η πολιτική ζωή κατά καιρούς προβάλλει απρόσμενες διακυβεύσεις. Αυτό που συνέβη την Κυριακή το βράδυ είναι ακριβώς αυτό. Πρόκειται κατά τη γνώμη μου όχι για ένα περιστατικό στην ευρωπαϊκή ιστορία, αλλά για ένα συμβάν μείζωνος σημασίας. Πού βρισκόμαστε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα της 9ης Ιουνίου? Σε ό,τι αφορά τις παραδοσιακές, τις μεγάλες πολιτικές οικογένειες, τις ευρωομάδες δηλαδή, το ΜΕΝ Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αυξάνει τις έδρες του, πάει σε 186, αν δεν απατώμε αυξάνει κατά 10. Οι σοσιαλιστές και δημοκράτες έχουν μια απώλεια 4 εδρών, είναι σε 135, και οι φιλελεύθεροι που έχουν μετονομαστεί σε Renew Europe έχουν μια απώλεια 23 εδρών και πάνε σε 79. Γιατί ξεκινάω από αυτούς τους τρεις? Γιατί συνήθως συμμαχούν και δημιουργούν το λεγόμενο μεγάλο συνασπισμό που διασφαλίζει τις συνενέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή αθροίζουν τις 400, οπότε δημιουργούν ένα safety net σε σχέση με την εντυπωσιακή, θα έλεγα. Θα μου πείτε αναμενόμενη, ναι, αλλά μεγάλη. Δεν μπορεί να περάσει παρατηρητή άνοδο της ακροδεξιάς. Είναι το ζήτημα. Κατά τη γνώμη μου, το να πει κανείς η Ευρώπη συντηρητικοποιείται. Άλλο αυτό όμως, άλλο όταν έχεις πρώτα απ' όλα, αν πάμε σε όλα τα κράτη-μέλη, σχεδόν σε όλα, λιγότεροι ή μικρότεροι άνοδο έχουν τα ακροδεξιά κόμματα. Επίσης, αν δούμε τις ομάδες που αντιπροσωπεύουν τη σκληρή δεξιά και την ακροδεξιά στο Ευρωκοινοβούλιο, θα δούμε ότι η ευρωομάδα της Ταυτότητας και Δημοκρατίας, το ID, έχει αυξηθεί στις 58 έδρες, έχει κερδίσει έδρες. Είναι μέσα, δεν το αναφέρω τυχαία, είναι το κόμμα της Λεπέν μέσα, και του Βίλντερς από την Ολλανδία. Ενώ το ECR, το υπερσυντηρητικό ECR, στο οποίο είναι το κόμμα της Μελώνη, αναφέρομαι στις δύο στάρ της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, αθροίζει 73. Πολύ δύσκολο να δουν μια συμμαχία μεταξύ τους, γιατί έχουν πολύ σοβαρές διαφωνίες σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό. Δηλαδή η Λεπέν με ένα μείγμα απομονωτισμού, σχετικά φιλορωσικής στάσης και πιο έντονου αντιευρωπαϊσμού από τη μια, η Μελώνη από την άλλη, πολύ κοντά στο ΝΑΤΟ. Και φύλλα προσκύμενη, ίσως δεν είναι πολύ γνωστό, κυρίως σε ό,τι αφορά την Αμερική, στο κατεστημένο που είναι περί τον Τραμπ, άρα μας ενδιαφέρει και σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές, τον είπα έτσι κι αλλιώς, με διαφορετική προσέγγιση για την Ευρώπη, όπου εμφανίζεται ως σχετικά φύλλα διακείμενη υπό τεράστιες όμως προϋποθέσεις, διαπραγματεύεται στην πραγματικότητα, έτσι. Άρα πρακτικά έχουμε αποκλείσει μεταξύ των δύο, αλλά τι εκφράζεται όμως? Εκφράζεται η άνοδος της ακροδεξιάς. Τι άλλο την εκφράζει και τι τεκμέρει? Πάμε στις μεγάλες χώρες. Και πάμε στις μεγάλες χώρες, γιατί έχουν μια ιστορική σημασία, όπως πολύ καλά ξέρετε, κύριε.
πρακτικά πρώτα απ' όλα μιλάμε για τον γαλλογερμανικό άξονα με όλα τα προβλήματα που έχει κτλ. Λοιπόν, Γαλλία-Γερμανία. Στη ΜΕΝ Γαλλία τα ξέρουμε, κατάρρευσε το κυβερνό κόμμα, το ίδιο συνέβη και στη Γερμανία, του Μακρόν, και γι' αυτό έχουμε και την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών και τη διάλυση της Εθνικής Συνέλευσης. Το μισό ποσοστό από την Εθνική Συσπήρωση είναι το όνομα με το οποίο κατέβηκε ο Εθνικός Συναγερμός, το ίδιο κόμμα είναι, της Λεπέν, στις εκλογές, με μπροστά το νέο στάρ της ακροδεξιάς στη Γαλλία, τον Ζορντάν Μπαρντελά, τον 28χρονο. Οποίο η ίδια παρόδο ενδέχεται να τον δούμε και πρωθυπουργό, σωστά. Το διεκδικεί και φέρεται να το διεκδικεί. Τι θα γίνει στις γαλλικές εκλογές, γιατί η Γαλλία έχει ένα ημιπροεδρικό σύστημα, οπότε γι' αυτό κατέφυγε στη διάλυση της Εθνικής Συνέλευσης. Δεν έχουμε προεδρικές εκλογές, αλλά πράγματι ενδέχεται. Γιατί βλέπουμε και διάφορα να συμβαίνουν στη Γαλλία με ταχύτητα που δεν τα προλαβαίνουμε. Είδατε τις δηλώσεις του Προέδρου του Γαλλικού Κόμματος. Το ίδιο όμως το Γαλλικό Κόμμα αντέδρασε, για πιθανή συμμαχία δηλαδή, με το κόμμα της Λεπέν. Αντέδρασε σε κάθε περίπτωση. Αυτή τη στιγμή η Λεπέν είναι η πρώτη πολύ ισχυρή εκλογική δύναμη στη Γαλλία και έχουμε πρόγραμμα εκλογές στη Γαλλία και μάλιστα με διπλό ποσοστό στις ευρωεκλογές από το κόμμα του Μακρόν. Εάν πάμε στη Γερμανία, ναι, εκεί μεν πάλι καταραίει ο κυβερνητικός συνασπισμός και δει το πρώτο κόμμα του κυβερνητικού συνασπισμού, το S5, παίρνει και αυτό το μισό ποσοστό, ακριβώς το μισό ποσοστό από το CDU που ανεβαίνει και είναι πια πρώτη δύναμη, χριστιανοδημοκράτες. Όμως στη Γερμανία έχουμε μια σοβαρή άνοδο στη δεύτερη θέση του AfD. Η εναλλακτική για τη Γερμανία, όπως είναι ο τίτλος του AfD, κυρία Καριωτάκη, το AfD, πέρα που είναι ένα σκληρά ακροδεξιό ξενοφοβικό κόμμα, έχει νεοναζιστικό παρελθόν. Μιλάμε για βιογραφική ρήξη στη σύγχρονη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας, που τις αναγνωρίζουμε όλοι ότι είχε καθαρίσει με αυτό το παρελθόν. Όσο και αν επιχειρεί το AfD να εξοραίσει και να δείξει ότι έχει τελειώσει με το παρελθόν του, αν παρατηρήσετε δηλώσει ενίοτε κορυφαίων στελεχών. Μα ήδη εχθές στην επέτειο του διστόμου δεν είχαμε αυτή την απίθανη δήλωση. Έχετε δίκιο. Κυριολεκτικά δεν τους προλαβαίνεις. Δηλαδή επιχειρούν, γιατί τι έδειξε η Λεπέν εδώ και χρόνια. Ένα παράδειγμα στην πραγματικότητα εγχειρήματος εξοραϊσμού δεν άλλαξε η Λεπέν. Ακροδεξιά είναι. Ο πυρήνας αυτός είναι και αντιευρωπαϊκός. Ένα εγχείρημα κανονικοποίηση σε ό,τι αφορά την πολιτική ζωή και πάνε να την ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Αλλά για το AfD επέμεινα τόσο παρόλο που είναι δεύτερο. Γιατί πράγματι αυτό το κόμμα με αυτά τα χαρακτηριστικά σε αυτή τη χώρα, αν πάμε τώρα σε επίπεδο Ιταλίας ή άλλη μεγάλη χώρα, εκεί η Μελόνι συνεχίζει και κυριαρχεί. Μα είναι πρωθυπουργός και πρόεδρος ποινού κόμματος του μεταφασιστικού Fratelli d'Italia. Και αυτή επιχειρεί να εξοραίσει κλπ. Παραμένει ακροδεξιά. Είναι και η πρωθυπουργός που έχει πει ότι ο καλύτερος πολιτικός που πέρασε ποτέ από την Ιταλία ήταν ο Μουσολίνη. Αυτή δεν το έχει υποστηρίξει. Αυτή το έχει υποστηρίξει και πολλά άλλα ανάλογα, και στην πορεία λέει ότι εντάξει, αλλιώς το εννοούσα ή ανατυπώνεται κτλ. Στον πυρήνα της, ας μην γελιόμαστε, είναι ακροδεξιά και δεν το κρύβει και ιδιαίτερα. Απλά είναι το εγχείρημα, κρατήστε το, που έχουν δει όλοι από τη Λεπέν ότι περπατάει, τη λεγόμενη κανονικοποίηση. Πρακτικά λοιπόν τι έχουμε, αν πάμε και σε άλλες χώρες. Αυστρία. Πρώτη φορά. Η πρώτη εκλογική δύναμη αυτή τη στιγμή στην Αυστρία είναι η ακροδεξιή, το FVO. Αν πάμε στην Ολλανδία, ο Βίλντερς από μία έδρα, βέβαια είναι και πρωθυπουργός και κερδίζει τις εκλογές, αλλά από μία έδρα πάει στις 7, κόντεψε να βγει πρώτο κόμμα και δεν είχε επειδή συμμάχησαν οι εργατικοί με τους πράσινους, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά. Άρα θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε πολύ ώρα αναλόγως. Τι δείχνουν όλα αυτά, και αυτό έβαλα και μπροστά τις μεγάλες χώρες, δηλαδή στην ουσία τα κρίσιμα συστατικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση πολιτικής στην Ευρώπη, αλλά και συνολικά πια αν δούμε το τοπίο σε όλη την Ευρώπη, τεκμέρεται ότι τι έχουμε. Αυτό που φαινόταν, η κυρία Καριωτάκη, από σειρά ερευνών δικών μας, άλλων συναδέλφων, ερευνών και κοινωνικών ερευνών και ερευνών που αφορούσαν χαρακτηριστικά πολιτικής συμπεριφοράς, όχι εκλογικής συμπεριφοράς, αλλά και έρευνες με χρονοσειρές εκλογικής συμπεριφοράς ή τάσεων, τέλος πάντων, και σε συγκριτικό επίπεδο ευρωπαϊκό, τι φαινότανε. Φαινότανε εδώ και χρόνια να αποκτά μια αυξανόμενη, εντυνόμενη ελκυστικότητα, ένα συνδυασμός φραστικού βολονταρισμού, ανάκλησης εθνικών ρομάντων, οικονομικών εθνικισμών, αναγωγισμών ή, όπως το λέει Λεπέν, πατριωτισμών, ευρωσκεπτικισμού και αντιευρωπαϊσμού,
Και σε όλα αυτά μαζί με μια πολύ ισχυρή δυσανεκτική ατζέντα, ατζέντα δυσανεξίας. Αυτό φαινόταν να γίνεται όλο και πιο ελκυστικό σε μια Ευρώπη η οποία, γιατί πρέπει να πούμε και εκεί, η οποία ναι πράγματι έχει υποστεί το μεγάλο κοινωνικό κόστος των αλλεπάλληλων κρίσεων, αυτό που λέμε ως σπέρμα κράισης, συνεχής κρίσης, που προφανώς από το 2008, αν το καλοσκεφτούμε, είμαστε διαρκώς σε κρίση και τώρα είμαστε σε ενεργειακή κρίση. Ακριβώς, ένα διαρκές μαγκανοπήγαδο είμαστε από το 2008. Όπως το είπατε, κυρία Καρδιωτάκη, τι άφησε αυτό, ανισότητες, πρωτότευα, τα κοινωνική ευπάθεια. Αυτή την περίοδο η πληθωριστική κρίση πιέζει τα εισοδήματα σε όλη την Ευρώπη, όχι με την ίδια ένταση. Ο Νότος είναι σε χειρότερη κατάσταση στην Ελλάδα, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό στο κόστος ζωής και στην καθημερινότητα του πολίτη. Πρακτικά όμως δεν ισχυρίζομαι ότι ήταν εύκολο, αλλά αυτό που είχαμε ήταν μια, στην καλύτερη περίπτωση, αδυναμία διαχείρισης μεγάλων κρίσεων, και τώρα με τις άλλες κρίσεις, προσφυγικό, μεταναστευτικό, ακόμα το βλέπουμε, μια μη συνεκτική απόκριση και μια μη εμπράγματη απόκριση στις θεμελιώδεις αγωνίες και τα προβλήματα των πολιτών. Αυτό, αν αυτό το συνδέσουμε με το πόσο έχει καθυστερήσει η περίφημη θεσμική ευάθυνση και ορίμανση, ότι η στρατηγική αυτονομία πόρα απέχει από τον επιτευχθεί, προβλήματα που έχουν να κάνουν με τους προϋποθετικούς όρους ρηματικών ενεργημάτων και μετά εγχειρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η πράσινη μετάβαση, η μετάβαση από την οικονομία του πετρελαίου σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας προϋποθετικός όρος. Τι βλέπουμε? Μια Ευρώπη στην καλύτερη περίπτωση, πολύ αμήχανη απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις και με τις κρίσιμες πολιτικές ελίτ, από όλο το φάσμα από κέντρο δεξιά μέχρι κέντρο αριστερά, δηλαδή αυτές που κυβερνούν και στις περισσότερες χώρες, να μην μπορούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενίοτε και σε εθνικό, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αποκριθούν με πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα πολιτών, αφήνοντας χώρο για να εργαλειοποιηθούν φόβοι, προβλήματα και ανησυχίες από όλους αυτούς τους παλιότερους, νεότερους ή αναδιαμορφωμένους κομματικούς σχηματισμούς που, ξαναλέμε, στον πυρήνα τους έχουν μια ιδεολογία η οποία είναι δυσανεκτική, αντιευρωπαϊκή με την έννοια της εξαιακής θεμελίωσης της Ευρώπης, προφανώς αντιμεταναστευτική, και αυτό το έχουν εργαλειοποιήσει, και με έντονα στοιχεία που περιπλέκουν για τον ασιακό εγχείρημα ανάκληση εθνικών ρομάντων. Άρα, ναι, πρέπει να ανησυχούμε, απαντάω στην ερώτησή σας. Και όχι μόνο εμείς, πρέπει να ανησυχεί η πολιτική τάξη, πρέπει να ανησυχεί οι λεγόμενες παραδεδειγμένες πολιτικές ιδεολογίες και οι ισχυροί παίκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως δεν νομιμοποιούν όλα αυτά, να πούμε, ακροδεξιά στροφή της Ευρώπης, αλλά δεν μπορούν να περάσουν και παρατήρητα, αλίμονο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, κύριε καθηγητά, στα ελάχιστα λεπτά που μας απομένουν, θέλω να μας πείτε το εξής. Εμείς οι πολίτες που πήγαμε, όσοι πήγαμε βεβαίως, γιατί αυτό το τέρας το απίστευτο που λέγεται αποχή, είναι πραγματικά άνω ποταμών. Πώς επιτρέπουμε όλοι εμείς, και δεν λέω μόνο για τη χώρα μας που φτάσαμε σχεδόν στο 60%, αλλά για όλη την Ευρώπη, πώς επιτρέπουμε από τους ελάχιστους να παίρνουν την απόφαση για μας? Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Εμείς λοιπόν ως πολίτες αυτή τη στιγμή πρέπει να ανησυχούμε από όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών? Η περαιτέρω ενοποίηση, ας πούμε, ο υποστηρικτικός χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρώπη των λαών και των αξιών κτλ. Έχει πάει περίπατο? Πρέπει να φοβόμαστε, ή παραμένει το σπίτι μας, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να πάρθουν μέτρα, να υπάρξει ένα σχέδιο δράσης για να ξαναγυρίσουμε στις αξίες της Ευρώπης? Εξαιρετική ερώτηση, αν με επιτρέπετε, κυρία Καρδιωτάκη, γιατί είναι ερώτηση και της επόμενης και της μεθεπόμενης μέρας. Γιατί πρακτικά εμείς πήγαμε και ψηφίσαμε, όπως είπατε, και ερμηνεύεται το γιατί τόσοι συμπολίτες μας δεν πήγαν να ψηφίσουν, αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια οικονομία του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση, ανά την Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, θα κρατήσω αυτό το «αλλά» που είπατε, που είναι μια πιο αισιόδοξη προσέγγιση, όχι γιατί είναι πιο αισιόδοξη, αλλά γιατί κατά την γνώμη μου και πιο ρεαλιστική. Εξηγούμε. Προφανώς πρέπει να προβληματίζεται κανείς. Και προφανώς πρέπει να ανησυχεί όταν έχουμε τέτοιες εξελίξεις σε τέτοια κλίμακα. Από την άλλη μεριά υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Πριν τα ενδεχόμενα, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν θεωρώ ότι θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι όμως ένα κακό σενάριο? Στην πραγματικότητα να παραμείνει, επιτρέψτε μου, τον απολύτως άκομψο όρο, σερνάμενη πίσω από τις εξελίξεις. Και δει με ad hoc αποκρίσεις, ακριβώς επειδή ανεβαίνει η ακροδεξία, και επίσης με μεταστροφή
στα mainstream κόμματα, βλέποντας την άνοδο της ακροδεξιάς, να τη διαβάσουν λαθασμένα και να πάνε εκεί. Οικειοποιηθούν μέρος της ατζέντας της. Θα πάμε ακόμα χειρότερα. Στο αλλά τώρα είναι κατεξοχήν στιγμή. Έλεγε ο Καρ Σμιτ ότι η κατεξαίρεση είναι απόφαση, είναι κατεξοχήν απόφαση. Ήρθε η ώρα για την κατεξοχήν απόφαση. Ποια είναι αυτή? Θα παραμείνουμε περίπου έτσι, όπως τουλάχιστον επιχείρησα να περιγράψω και τι παράγωγα έχει εκλογικά και πολιτικά αυτό, ή είναι η ώρα για μια γενναία αλλαγή παραδείγματος σε ό,τι αφορά την οικονομική και πολιτική διακυβέρνηση της Ένωσης και ένα νέο μείγμα πολιτικής, με συνομολογία προφανώς με τα κράτη-μέλη, έτσι λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα νέο μείγμα πολιτικής με εντονότερο το στοιχείο της πρακτικής απόκρισης στα προβλήματα και λιγότερο των ρηματικών πρακτικών, και αυτή είναι βέβαια μια προσωπική μου άποψη, την έχω καταθέσει δημόσια, στην κατεύθυνση του αναδιανεμητικού πραγματισμού, που δεν βλέπει μεγέθυνση, βλέπει ανάπτυξη, όχι τη μεγέθυνση σκέτη, και τη συνδυάζει με ουσιώδη αναδιανομή υπέρ κυρίως εκείνων που πιέζονται περισσότερο και δεν είναι λίγοι, αυξάνονται όλο και πιο πολύ. Βεβαίως. Λοιπόν, στην πορεία προς τις γαλλικές εκλογές, εγώ σας δεσμεύω στον αέρα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Παπαδάκη. Τη δέχομαι με χαρά τη δέσμευση στον αέρα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες εκλογές και είμαι στη διάθεσή σας, κυρία Γαβριωτάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θερμά καλησπέρα και σε εσάς ξανά και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά.